Γιάννη, πριν φύγεις και πριν κάνουμε τη συζήτηση, το CCI, το Opposite Clear Cornea Incisions, έχει θέση σήμερα? Τα τάνελ τα οποία κάνουμε αντιδιαμετρικά, το OCCI, Opposite Clear Cornea Incisions, έχει σήμερα θέση στην χειρουργική του αστιγματισμού ή έχει παρέλθει? Ήτανε για ένα στάδιο, δεν, για λίγο παραπάνω διόρθωση. Δεν έχω βιβλιογραφική απάντηση, δεν το έχω ψάξει, θα ενημερωθώ και θα... Λοιπόν, ακούσατε τις δύο αντιπαραθέσεις και πρέπει να γίνει μια συζήτηση και να ψηφίσουμε, εν πάση περιπτώσει. Δεν ψηφίσαμε στην αρχή, γιατί είχαμε καθυστερήσει και το ξεχάσαμε. Ναι, αλλά... Θα ψηφίσουμε τώρα, μετά τις ομιλίες, και από τις επόμενες ομιλίες θα ψηφίσουμε μία στην αρχή, μία στο τέλος. Καλύτερα μία πριν, μία μετά. Ναι. Γιατί όταν ενημερωθούμε, θα ήταν καλύτερο να δούμε τι ιδέα είχαμε πριν. Τι ιδέα είχαμε πριν, ας πούμε, για τους αστιγματισμούς στον κερατόκονο. Ναι. Κώστα, κερατόκονος. Εδώ πάρα πολλοί χειρουργοί και εμείς βάζουμε πλέον τορικούς φακούς σε κερατόκονο με καταπληκτικά αποτελέσματα. Μετεχειρητικά από τις μεταμοσχεύσεις. Σίγουρα έχουμε οι χαλαρωτικές τομές σίγουρα επανήλθαν στο προσκήνιο. Πιστεύω ότι τις επανέφεραν τα φέμπτο. Όλοι ξέρουμε ότι τις είχαμε εγκαταλείψει. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των χαλαρωτικών τομών είναι ότι δεν επεμβαίνει στο εσωτερικό. Και το εσωτερικό, έτσι, όταν κάνεις μια εγχείρηση καταράκτου, η δουλειά για τον ασθενή, αν ζήσει πολύ, αν είναι νέος, ας πούμε, γιατί θα συζητήσουμε για τους πολυεστιακούς και τέτοια, αν είναι νέος και πας να κάνεις το που θα πει μετά από λίγο ο Πέτρος, να βάλεις ένα εδωφακό σε ένα σαραντάρι, όταν γίνει 80, αυτός ο εδωφακός θα στηρίζεται ή θα έχει πέσει μέσα. Αυτό είναι εν δυνάμει, η δουλειά του καταράκτη δεν έχει τελειώσει με μια λέγε άρτης απόλυτα σωστή, απόλυτα με διόρθωση αστιγματισμού και τέτοια ιστορία. Έπεται μια συνέχεια την οποία πρέπει να σκεφτούμε. Και από αυτή την άποψη, οι τομές φαίνεται ότι έχουν τη θέση τους. Και πιστεύω αυτό που είπα, δηλαδή ότι τα φέμπτο τις ξανάφεραν στη μόδα, γιατί τα φέμπτο μπορούν και κάνουν καταρχάς πολλές φορές εσωτερικές τομές, χωρίς να ανοίγεται ο κερατοειδής απ' έξω, που μας προβληματίζει μετά το τέλος ενός χειρουργείου. Είναι μεγαλύτερης ακρίβειας, πάνε σε σωστό βάθος. Δηλαδή, εντάξει, πιστεύω όμως ότι η τορική ενδοφακή είναι μεγάλη λύση και είναι απορίας άξιο πώς, ας πούμε, τα ταμεία δεν καλύπτουν τον τορικό φακό, γιατί μετά θα χορηγήσουν γυαλιά στον ασθενή που θα κοστίσουν περισσότερο από ότι θα πλήρωναν για έναν φακό τορικό. Το κόστος, ας πούμε, πιστεύω ότι είναι πολύ, πολύ μικρό. Και μάλιστα με έκανε εντύπωση, γιατί αυτό που είπε ο Γιάννης προηγουμένως, πριν από λίγο καιρό χειρούργησα κάποιον ο οποίος σε μια ασφάλεια δούλευε κάπου στις Βρυξέλλες. Και μου στείλε report η ασφαλιστική ότι δεν θα τοποθετήσετε οπωσδήποτε τορικό ενδοφακό, πολυεστιακό ενδοφακό, δηλαδή τίποτα που να διορθώνει. Η έρευνα μας εδώ πάνω, παντού, ακόμα και στη Γερμανία, ακόμα και στην Αμερική, είναι ότι δεν αναλαμβάνεται το κόστος. Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Άρα αυτό κάτι λέει, δεν μπορεί να μην λέει κάτι. Είναι και κάτι το οποίο πολυσυζητήσαμε στην ενδοφακών, ότι οι εγχειρήσεις καταράκτου είναι δύο. Οι εγχειρήσεις ανάγκης, που είναι να βγάλεις τη θόλωση από την όραση και να είσαι όπως είσαι, με έναν απλό φακό, και αν δεν κάνεις τις τομές, και η άλλη που είναι και διαθλαστική επέμβαση, που την καλύπτει, την καλύπτει, γιατί είναι θέμα συμβολέου. Είναι θέμα συμβολέου. Τι να κάνουμε, όταν πληρώνεις λίγο συμβόλαιο ασφαλιστικό, δεν μπορείς να έχεις πλήρης διόρθωση. Ναι, αλλά το ταμείο επιβαρύνεται μετά. Δηλαδή, ο ασθενής θα πάει να πάρει γυαλιά. Δηλαδή, θα το πληρώσει αυτή τη διαφορά. Δεν είναι σημασία. Δεν είναι τρομακτικό το ποσό. Δεν έχει σημασία. Ναι, εντάξει. Ναι, και μετά δεν σου δίνει. Σου παίρνει επιβέβαιωση και δεν σου δίνει γυαλιά ξανά. Να συνειδητοποιήσουμε, Κώστα, ότι πρέπει να έχουμε μια εναλλακτική λύση. Εκτός από το να πληρωνόμαστε, εκεί θα καταντήσουμε με τα τράς των νοσοκομείων που γίνονται, να παίρνουμε 30 ευρώ στον καταράκτη, συνεχίζει του καταράκτη, πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική λύση, ότι κοίτα να δεις, εδώ σου διορθώνω και άλλα πράγματα. Και εκεί είναι άλλος ο τιμοκατάλογος. Γιατί διαφορετικά κανένας από εμάς δεν μπορεί να επιβιώσει και να κάνει αυτό το συνέδριο που έχει κάνει σήμερα. Δεν μου λέτε τώρα, επειδή τελειώνει ο χρόνος. Να κάνω μια παρατήρηση. Παρακαλώ, ερωτήσεις. Να ρωτήσω κάτι ήθελα. Στα δημόσια
νοσοκομεία για αν υπάρχουν. Ποιο ρωτάει, η ενδοφακή. Στα δημόσια νοσοκομεία παίζουν με το ΚΕΝ, επειδή είμαι από δημόσιο νοσοκομείο και ξέρω. Το ΚΕΝ είναι ένα ποσοστό. Υπάρχουν λοιπόν, εξαρτάται από τον διοικητή. Μπορεί μέσα στο ΚΕΝ, γιατί το ΚΕΝ των 430 τόσο ευρώ ή 63, δεν θυμάμαι, αντέχει και τον τορικό. Απλώς δεν βγάζει κέρδος. Τα δημόσια νοσοκομεία αυτή τη στιγμή παίζουν με το ότι έχοντας 460 ευρώ και κάνοντας χρέωση χωρίς τορικό ενδοφακό, έχουν μεγαλύτερο κέρδος το οποίο τους μένει στο μπάτζετ τους. Υπάρχει όμως η δυνατότητα, με απόλυτη σιγουριά, στο Παπαγεωργίου το κάνουμε πολλές φορές, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει ένθεση τέτοιου χωρίς καμία επιβάρυνση, γιατί απλώς το ΚΕΜ βγαίνει ακριβώς στο όριο. Δεν έχει κέρδος στο νοσοκομείο. Δεν έχει κέρδος στο νοσοκομείο. Ο ασθενής με μπορεί αυτό να σημαίνει. Πληρώσει σήμερα το επιπλέον κόστος ενός premium φακού. Ο ασθενής μπορεί να πληρώσει σήμερα, δεν μπορεί να πληρώσει βέβαια στο δημόσιο νοσοκομείο, ρωτάτε. Τον γιατρό που θα επιλέξει, αυτό είναι σίγουρο, πρέπει να του δώσει το φακελάκι για να το επιλέξει, που είναι άθλιο, ενώ μπορούσε να τον επιλέξει με νόμιμες διαδικασίες και θα μπορούσε να επιλέξει επίσης να πάρει ένα πρίμιο φακού και να πληρώσει. Μιλάτε για το δημόσιο νοσοκομείο. Μπορεί. Ναι, όχι, να σας απαντήσω. Όχι. Να σας απαντήσω. Κάναμε πολλές προσπάθειες στο Παπαγεωργίου να το πετύχουμε, που είναι και λίγο πιο φιλελεύθερο, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, το νοσοκομείο. Ακόμα και να κάνει δωρεά ο ασθενής το ποσό στο νοσοκομείο, τη διαφορά, ούτως ώστε να βγει μεν πάνω από το ΚΕΝ, αλλά τελικά, ειδικά με την καινούργια κυβέρνηση, ούτε αυτό επιτρέπεται. Δηλαδή να κάνει δωρεά τη διαφορά, θέλει ο ασθενής να πληρώσει τα 500 ευρώ που κάνει ο πολυεστιακός. Κάνει μία δωρεά στο νοσοκομείο. Το είχαμε εφαρμόσει σαν ασθενή με τις προηγούμενες διοικήσεις. Επιτρέπεται. Τώρα υπάρχει νομοθεσία που το απαγορεύει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όσο πάει, γίνεται αντίθετο από αυτή τη λογική. Πρέπει όμως να δοθεί στο λαό, σύμφωνα με τις ιδεολογίες τις σημερινές, τη δυνατότητα και αυτή να έχει. Είναι πιο, πιστεύω, δημοκρατικό να έχει και αυτή τη δυνατότητα ο κόσμος. Άρα, πρέπει εσείς στα κρατικά νοσοκομεία να απευθυνθείτε στο και εσύ και σε όλους τους υπεύθυνους εκεί. Κύριο Πολάκη, αδερφέ, ο κύριος Πολάκης, ναι, ο κύριος Πολάκης, ένας συνάδελφος, ο οποίος φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεται την ιστορία. Γιατί να μην δώσει, μόνο προς τα κάτω. Έχω την αίσθηση ότι είναι θέμα ιδεολογίας. Όλοι απαιτείται λοιπόν, να έχουμε τη βάση. Θα χάσουμε όμως το για το παραπάνω χρόνο, τίποτα. Θα χάσουμε το χρόνο. Τζόρντανε. Όταν κάναμε τις χαλαρωτικές τομές, θυμάμαι από το μικροσκόπιο, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αρκετό χάσμα στην τομή όταν πας 500 μικρά βάθος, το οποίο γεμίζει μετά με συνδετικό ιστό και έτσι επιπεδώνει το μισυβρινός. Με το φέμπτο, που ξέρουμε ότι αν κάνεις ένα φλαπ και δεν το ανασηκώσει, θα ξανακολλήσει. Οι τομές χαλαρωτικές που γίνονται με το φέμπτο, καθότι δεν δημιουργείται ένα τέτοιο χάσμα, είναι εξίσου αποτελεσματικές στη διόρθωση όσο και οι χαλαρωτικές με το διαμάντι. Κώστα, πες. Πρόσεξε, μην λες μόνο με το διαμάντι. Ας πούμε, το διαμάντι κάνει μια πολύ ιδεατή τομή. Το λέω γιατί έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια. Το μαχαίρι κάνει πολύ πιο. Το λέω γιατί άγρια μόνο με τομή. Διαμάντι τις κάνω τις χαλαρωτικές γι' αυτό. Το φέμπτο, διαμάντι, μαχαίρι. Τα φέμπτο χρησιμοποιούνται τελευταία και δεν ξέρουμε πόσο σταθερές θα είναι αυτές οι τομές. Στην αρχή, όλα τα φέμπτο που κάνουμε τις τομές, την ανοίγαμε την τομή. Με ένα σύνσκι, άνοιγε η τομή. Μπράβο. Διανοιγόταν η τομή δηλαδή. Τώρα δοκιμάζουμε να μην ανοίξουμε την τομή, να γίνει μόνο η τομή. Όπως θα ακούσαμε τώρα τελευταία, υπάρχουν πολλές μελέτες που η Σάχα από την Ινδία τώρα παρουσίασε στο Academy, παρουσίασε την φακόλυση, ας το πούμε, με το φέμπτο, που πάλι δεν ανοίγεται τίποτα, αλλά το φακό τον κόβει μέσα με το φέμπτο και δείχνει ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα, αυξάνει δηλαδή την προσαρμογή, την ικανότητα του φακού να μάλιστα, προσαρμόσει. Σε κάποια πάντως πιστεύω ότι όταν έχει. Είχα και υπερδιορθώσεις, παρόλο που ακολουθούσα τον ομόγραμμα. Πάντως πιστεύω ότι ένας που έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το φέμπτο, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει και τορικούς ενδοφακούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Οπότε, για σκεφτείτε αυτό. Να ψηφίσουμε λίγα. Υπάρχει άλλη ερώτηση στο ακροατήριο. Να πούμε τώρα που ακούσατε τις δύο απόψεις. Ελισάβετ, είχες κάτι. Ναι, μόνο μία παρατήρηση για το τελευταίο slide. Γιατί αναφέρθηκε ότι η LRI είναι σε επιφανειακή διόρθωση. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για συνδυασμό LRI με χειρουργική καταράκτη. Οπότε ουσιαστικά ο ασθενής έχει υποστεί την επέμβαση του καταράκτη με τις ίδιες πιθανές επιπλοκές και κινδύνους από ό,τι και όταν έχουμε κάνει την επέμβαση με τορικό. Δηλαδή, ούτως ή άλλως έχει τις πιθανές επιπλοκές της επέμβασης του καταράκτη συν τις επιπλέον επιπλοκές που μπορεί να του προκαλέσει η επιφανειακή αυτή διόρθωση.
Δεν είναι ότι πάμε επιφάνεια, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, στο άλλο πάμε μέσα στο μάτι. Ήδη έχουμε πάει μέσα στο μάτι και στην δεύτερη περίπτωση. Όπως δεν αναφέραμε και καθόλου ότι αυτές οι χαλαρωτικές τομές μπορεί να γίνουν μεταχειρητικά. Έτσι, πάλι η εγχείρηση καταράκτη είναι που μπορεί να ακολουθήσουμε χαλαρωτικές. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Πάντως, εκείνο που είναι σημαντικό είναι οι γιατροί να μην φοβούνται τον τορικό φακό, γιατί ουσιαστικά δεν αλλάζει την τεχνική τους. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν είναι, τώρα ψήφισαν. Δεν είναι δηλαδή κάτι που αλλάζει έτσι, την τεχνική ενός γιατρού. Δεν πείσαμε. Μπράβο. Δεν πείσαμε. Λοιπόν, τώρα που ψηφίστηκε και δεν πείσαμε, να πούμε και εμείς τη γνώμη μας. Είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, έτσι. Ναι, να πούμε τη γνώμη μας. Είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Για να πάμε στο επόμενο. Είναι γιατί εμείς δεν το πιστεύουμε έτσι το αποτέλεσμα. Έτσι πιστεύουμε ότι είναι το αντίθετο ακριβώς. Και μπορεί και μάλιστα... Εμείς που ασχολούμαστε χρόνια με τη χειρουργική του καταράκτη, δεν το συζητούμε ότι 80% είναι η τωρική και πάνω και μπορεί να συνδυαστούν καμιά φορά και με χαλαρωτικές τομές. Δεν το συζητούμε δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, Κώστα... Λέω, εμείς που χειρουργούμε τόσα πολλά χρόνια καταράκτη και ασχολούμαστε με τον αστιγματισμό. Ξέρετε, ο πρώτος που χειρούργησε αστιγματισμό ήταν ο Τσίγκος, έτσι. Ο Τσίγκος χειρούργησε πρώτα αστιγματισμό. Πάρα πολλά χρόνια τώρα. Έχουν πάει πίσω οι χαλαρωτικές τομές. Είναι μια λύση ανάγκης για μας. Για μας. Η θέση τους όμως υπάρχει 100%. Να πω δύο κουβέντες μόνο. Yeah. Είναι καλό να τις ξέρουν οι νέοι χειρουργοί της αστιγματικής. Μην τις παραμελούμε και ίσως αυτό είναι το μήνυμα αυτής της ψηφοφορίας. Διότι πηγαίνοντας σε μια λέγκη άρτης χειρουργική μετά από 10 χρόνια, αυτοί που θα ασκήσουν οι νεότεροι σήμερα, το ρόλο της διόρθωσης, της απόλυτα σωστής διόρθωσης, δεν θα τον παίξει ο τωρικός φακός. Θα το παίξουν οι επιπρόσθετες τομές, γι' αυτό βγαίνουν και το Καλίστο και το Βεριόν και όλα αυτά τα συστήματα τώρα, για να δώσουν το τέλειο αποτέλεσμα. Οποιαδήποτε χειρουργική, διαβολβική ας πούμε, παρέμβαση δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα από την αστιγματική τομή. Σίγουρα θα χρειαστεί να βάλεις και τον φακό μέσα, αλλά το επιπλέον τον αστιγματισμό, αυτός και μην ξεχνάμε ότι σε 10 χρόνια θα πηγαίνουμε στο απόλυτο μηδέν. Σε όλα μηδέν. Θα έχουμε και τους καλύτερους πολυεστιακούς, θα έχουμε τα πάντα καλύτερα. Άρα προς τους νέους οι χαλαρωτικές τομές μάθετες θα είναι πλεονέκτημα για το μέλλον. Μια τελευταία παρατήρηση είναι ότι μετά από μια επέμβαση καταράκτη με τωρικό φακό ή με αστιγματική τομή, με οτιδήποτε, υπάρχει και η διαθλαστική επέμβαση. Μπορεί να κάνεις ένα λαζί και ένα PRK και να διορθώσεις τα πράγματα που είναι μέσα στο παιχνίδι και είναι πάρα πολύ συχνό. Να πάμε στο επόμενο. Ας πάμε λοιπόν στο επόμενο, τις αντιπαραθέσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.